Καλωσορίσατε σε ένα ακόμη βίντεο της σειράς μας για την πρόληψη της μυοσκελετικής και όχι μόνο υγείας. Είμαι η Κωνσταντίνα Χάνου, είμαι φυσικοθεραπεύτρια και σήμερα θα μιλήσουμε για τα μαξιλάρια του ύπνου και θα δούμε, υπάρχει τελικά τρόπος να διαλέξουμε το σωστό μαξιλάρι? Πάμε να δούμε. Πολλοί ασθενείς μου με ρωτάνε τι μαξιλάρι να διαλέξω. Ποιο είναι το σωστό μαξιλάρι για μένα, που με πονάει ο αφιένας ή που με πονάει η μέση, οτιδήποτε. Και η απάντηση είναι ότι δυστυχώς δεν υπάρχει απάντηση. Δεν υπάρχει, κατά τη γνώμη μου τουλάχιστον, κάποια επιλογή η οποία είναι καλύτερη σε σχέση με κάποια άλλη. Δεν είναι καλύτερο το λάτεξ το μαξιλάρι σε σχέση με το πουπουλένιο ή αυτό που έχει τη μνήμη αφρού σε σχέση με αυτό που έχει μπαμπού. Δεν υπάρχει στάνταρ, όλα εξαρτώνται από το τι θέλει και πώς ανακουφίζεται το σώμα του καθενός από εμάς. Και σας το λέω εκ πείρας, αν σκεφτείτε ότι έκανα 15 χρόνια να αλλάξω μαξιλάρι. Για μένα ένα είναι το βασικό κριτήριο επιλογής. Πέρα από το να μας ανακουφίζει, που είναι και το απόλυτα φυσιολογικό, θα πρέπει η σπονδυλική μας στήλη να διατηρείται ευθεία. Τι θέλω να πω με αυτό? Υπάρχουν πάρα πολλά άτομα τα οποία χρησιμοποιούν 2 και 3 μαξιλάρια στον ύπνο. Συνήθως ο σωστός ύπνος περιλαμβάνει ένα μαξιλάρι, στο οποίο η σπονδυλική μας στήλη, όταν ξαπλώνουμε, όπως και να ξαπλώνουμε, είτε είναι ανάσκελα είτε είναι πλάγια, θα πρέπει να βρίσκεται στην ευθεία και να μην κάνει κούρμπα, να μην κάνει καμπύλη. Κάτι ακόμα που είναι βασικό, ιδίως για αυτούς που κοιμούνται πλάγια, είναι το μαξιλάρι να καλύπτει το κενό που δημιουργείται ανάμεσα στο κεφάλι και στους ώμους. Αυτό σημαίνει ότι αν εμείς ξαπλώσουμε στα πλάγια και δεν φροντίσουμε ώστε αυτή η περιοχή που είναι λεπτή να καλύπτεται από μαξιλάρι, τότε θα καταλήξουμε ο αφιένας μας να κρέμεται προς τα κάτω, να κρέμεται στο κενό. Άρα ουσιαστικά να κοιμάμαι στραβά. Να κοιμάμαι έχοντας το κεφάλι μου σε τέτοιες περίεργες θέσεις. Χρειάζεται λοιπόν, όταν κοιμόμαστε στα πλάγια, να τοποθετούμε το μαξιλάρι μας με τέτοιο τρόπο ώστε να γεμίζει το κενό που υπάρχει σε αυτή την περιοχή. Πολλά άτομα απλά διπλώνουν το μαξιλάρι τους για να κάνει αυτό το έξτρα φούσκωμα στην περιοχή εδώ. Κάτι το οποίο είναι θεμητό και σωστό, μόνο που στον ύπνο μας δεν μπορούμε να ελέγξουμε τις καταστάσεις και τις συνθήκες και τις θέσεις του μαξιλαριού, άρα είναι κάτι το οποίο δεν θα διατηρηθεί για όλο το βράδυ. Πολλές φορές σηκωνόμαστε κουρασμένοι από τον ύπνο. Αν αυτό συμβαίνει καθημερινά, κάθε πρωί δηλαδή νιώθετε ότι σηκώνεστε κουρασμένοι, τότε θα πρέπει σίγουρα να ελέγξετε είτε το μαξιλάρι σας, είτε το στρώμα. Πιθανότατα ήρθε η ώρα να αλλάξετε ένα από τα δύο ή και τα δύο, ανάλογα με το χρονικό διάστημα που το έχετε. Δεν χρειάζεται να δίνετε ένα σωρό χρήματα για να αγοράζετε το τέλειο μαξιλάρι που σας πουλάνε ως το ιδανικό, αν δεν το δοκιμάσετε εσείς οι ίδιοι επάνω σας και αν δεν σιγουρευτείτε ότι αυτό είναι το κατάλληλο. Ένας απλός τρόπος για να το κάνετε αυτό είναι να διπλώσετε μία πετσέτα μπάνιου σε ρολό και να το τοποθετήσετε στη βάση της μαξιλαροθήκης. Με αυτόν τον τρόπο δημιουργείται μία κούρμπα στην περιοχή του λαιμού, ενώ το υπόλοιπο μαξιλάρι παραμένει flat. Μπορείτε να δοκιμάσετε να ξαπλώσετε το βράδυ, να τοποθετήσετε το μαξιλάρι σωστά στην περιοχή του λαιμού και να δείτε πώς θα σηκωθείτε την άλλη μέρα. Αν θα σηκωθείτε πιο ανάλαφροι, πιο ξεκουραστοί, τότε σημαίνει ότι πιθανότατα ένα τέτοιο μαξιλάρι να είναι κατάλληλο για σας και μπορείτε να μπείτε στη διαδικασία να αγοράσετε ένα και να δείτε πώς θα πάει. Μπορείτε να βρείτε τη λύση και με ένα αρκετά πιο φθηνό μαξιλάρι. Θυμηθείτε ότι θα πρέπει να διατηρείτε τη σπονδυλική σας στήλη στην ευθεία. Άρα θα πρέπει να είναι τόσο φουσκωτό το μαξιλάρι, τόσο φουσκωτή η πετσέτα, ώστε να μπορεί να ξεκουράζεται ο αφιένας επάνω και όχι να σμπρώχνεται προς την αντίθετη κατεύθυνση. Στην αγορά υπάρχουν και διάφορα ρολά ύπνου, όπως είναι αυτό εδώ, τα οποία μπορείτε να τοποθετήσετε στη βάση της μαξιλαροθήκης σας και να τοποθετήσετε το μαξιλάρι πάνω από το επίπεδο των ώμων, έτσι ώστε να γεμίζει το κενό
στον αυχένα σας. Και είναι αρκετά βολικό, γιατί μπορείς να το παίρνεις μαζί σου, δεν χρειάζεται να παίρνεις ολόκληρο το μαξιλάρι, μπορείς να παίρνεις το ρολό μαζί σου και να το εφαρμόζεις σε οποιοδήποτε άλλο μαξιλάρι, σε ταξίδι ή σε κάποιο εξοχικό φιλικό σπίτι βρεθείς. Όπως και να έχει, το μαξιλάρι αποτελεί ένα εργαλείο. Αν σκεφτεί κανείς ότι περνάμε ένα πολύ μεγάλο μέρος του 24ωρου μας στο κρεβάτι, και άρα χρειάζεται να είναι το ιδανικό, έτσι ώστε να μας ξεκουράζει και να μας προστατεύει από μυοσκελετικά προβλήματα. Ένα κριτήριο για να αναγνωρίζετε πότε το μαξιλάρι σας χρειάζεται αλλαγή, πέρα από τη χρονική διάρκεια της κατοχής του, είναι εάν κυτρίνησε, αν μυρίζει ή αν έχει πατικωθεί, αν δεν διατηρεί πια το σχήμα του το αρχικό. Συνήθως αναφέρεται από τους κατασκευαστές ότι χρειάζεται να αλλάζει κάθε 2 χρόνια περίπου ένα μαξιλάρι. Παρ' όλα αυτά, νομίζω ότι και 3 και 4 χρόνια να το κρατήσετε, αν το φροντίζετε σωστά, το αερίζετε, το πλένετε ανάλογα με τις προδιαγραφές του, δεν θα υπάρχει πρόβλημα. Εντάξει, μην το αφήσετε 15 χρόνια όπως το άφησα εγώ. Αν σας άρεσε αυτό το βίντεο, κάντε like, γίνετε συνδρομητές μας, κοινοποιήστε το σε όσους νομίζετε ότι θα το βρουν χρήσιμο. Και μείνετε μαζί μας, γιατί στο επόμενο βίντεο θα μιλήσουμε για το πώς μπορούμε να διαλέξουμε, πότε πρέπει να διαλέξουμε ένα σωστό στρώμα για τον ύπνο. Τα λέμε και πάλι σύντομα. Καλή συνέχεια σε όλους.